είναι γνωστό και ο ευρύτερος πλούτος της Νάξου και να είναι αναγνωρίσιμα αυτά τα αρχιτεκτονικά μνημεία σαν χαρακτηριστικό του νησού. Η σκέψη καταστάλαξε κατά αυτόν τον τρόπο στο εσωτερικό του πύργου να φιλοξενούνται θεματικές εκθέσεις και στον προαύλιο χώρο να γίνονται καλλιτεχνικές δράσεις, θέατρο, μουσική, χορός, λογοτεχνία που να δίνουν τη δυνατότητα να παραμένει ο χώρος επισκέψιμος για ένα ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Από τη μία πλευρά λοιπόν ήταν ο ΕΟΝ, ο πολιτιστικός οργανισμός ΕΟΝ, ο Στέλλος ο Κρασανάκης που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ και από την άλλη υπήρξαν και προσωπικότητες όπως ο Άγγελος Δελιβοριάς που με τεράστια θέρμη και πώς να πω, ειλικρινή αγάπη αγκάλιασε την ιδέα και βέβαια στο καλλιτεχνικό χώρο μία πλειάδα ανθρώπων και από το μουσικό χώρο, η Μαρία Φαραντούρη, η Έλπα Σπαλά, η Σαβίνα Γιαννάτου, από το θέατρο η Ρούλα Πατεράκη, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, η Όλια Λαζαρίδου και ξεχνάω πάρα πολύ κόσμο γιατί οφείλω και αναγνωρίζω το γεγονός ότι το φεστιβάλ και όλη αυτή την πολιτιστική δράση που ονομάζουμε Φεστιβάλ Νάξου την έκτισαν οι καλλιτέχνες. Εσείς φτάσαμε στην 11η χρονιά, θα παρουσιάσουμε δύο παραγωγές θεατρικές. Η μία είναι η παράσταση με τη Λιδία Φωτοπούλου, στα κείμενα στη λαϊλογραφία της Καμίγη Κλοντέλ. Και η δεύτερη παραγωγή γίνεται συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών, το Παρτάλι του Θόδωρου Γρηγοριάδη με τον Χρήστο Στέριογλου, το σκηνοθετεί ο Στέλιος Κρασανάκης και βέβαια όπως προσπαθούμε πάντα έχουμε τη γέφυρα με το εξωτερικό. Εφέτος έρχεται ο Μάρκος Στοκχάουζεν, ένας εξαιρετικός, πολύ γνωστός στο χώρο της jazz τρομπετίστας και σύγχρονος συνθέτης και επίσης φιλοξενούμε άλλο ένα ντουέτο jazz από την Νορβηγία αυτή τη φορά μέσα σε μία λογική γέφυρας με καλλιτέχνες του εξωτερικού και έχοντας πάντα κατά νου ότι το κοινό μας στην Άξο δεν είναι μόνο Έλληνες. Τώρα όσον αφορά την έκθεση για το 2011 που εντάσσεται μέσα στο θεματικό άξονα, όλο το φεστιβάλ έχει σαν θεματικό άξονα την ιδέα, το μότο «Less is more». Έτσι και με την έκθεση υπήρχαν πολλά θέματα. Εκείνο που μας ενθουσίασε ήταν η ιδέα του Λεωνίδα του Κουριαντάκη, του φωτογράφου στο φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, που είχε την περιέργεια και την, πώς να πω, ιδιαίτερη ματιά να εμφανίσει καταστραμμένα αρνητικά φωτογραφιών. Έκανε λοιπόν μια θεματική έκθεση με εμφανίσεις, τυπώσεις καταστραμμένων φωτογραφιών που έχουν εξαιρετικό εικαστικό ενδιαφέρον. Εάν δεν γνωρίζεις την προέλευση, θεωρείς ότι είναι φωτογραφίες που έχει επεξεργαστεί ή τροποποιήσει κάποιος. Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, Πασά λοιπόν, Beach Bar εδώ στα Νέα Φλογητά. Να καλησπέρισουμε και τα καινούργια φιλαράκια τα οποία έχουν έρθει τώρα στο παρεάκι μας. Μείνετε κοντά μας, γιατί είναι Νατάσα Κωνσταντίνου κοντά μας. Σε καλωσορίζουμε να δούμε τι κάνεις, πώς είσαι. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είχες την ευγενή καλοσύνη
από την Θεσσαλονίκη να μας έρθεις εδώ στην Καλλιεργική για την εκπομπή. Και ξέρεις, είναι τιμή για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πάρα πολύ. Λοιπόν, τι μου κάνεις, πώς είσαι, είσαι καλά. Πολύ καλά. Καλοκαιράκι, ε. Καλοκαιράκι, μπανάκι, χαλάρωση. Βραδινό μπανάκι που λέει και εδώ το, το τραγούδι. Βραδινό μπανάκι, να πω την αλήθεια, δεν έκανα φέτος, αλλά... Διακοπές πήγες, δηλαδή, ή θα πας. Θα πάω, θα πας. Πάω. Ναι. Για πού σκέφτεσαι να πας, Θάσο, α, ωραίο νησί. Θάσο, στην αδερφή. Α, ωραία, ωραία. Έχετε σπίτι εκεί πέρα και γι' αυτό. Είναι η αδερφή μου εκεί παντρεμένη. Και α, ωραία, ωραία, εκεί. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι το καλοκαίρι για σένα, δηλαδή, είναι από τις αγαπημένες σου εκπομπές. Καταρχήν, σαν... Παιδιάς, όχι εκπομπές, συγγνώμη, έκανα λάθος. Εποχές ήθελα να πω, γιατί το μυαλό μου είναι αλλού. Στην ουσία ακούω μουσική, ακούω αυτό και έχω τρελαθεί λίγο, γιατί δεν ξέρω τι μου γίνεται. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι από τις αγαπημένες σου εποχές. Σαν καρκινάκι που είμαι, εννοείται ότι είναι από τις αγαπημένες μου εποχές και κυρίως ο Ιούλιος είναι αγαπημένος μου μήνας. Είναι τα γενέθλια, σωστά. Τα γενέθλια, έτσι. Πότε? 6 Ιουλίου ήμουν. 6 Ιουλίου. Δεν τα ξέρω αυτό. Απλά λέμε ότι ο καρκίνος είναι στο μήνα του, του Ιουλίου, κατά βάση. Να. Μάλιστα. Καλοκαιρινή, καλοκαιρινή. Τελείως όμως. Έτσι. Λοιπόν, το τραγούδι πώς προέκυψε στη ζωή σου, μου αρέσει που κρατάς την κιθάρα όμως, έτσι, κανονικά. Ωραία κιθάρα, έτσι, την πήρα και τώρα. Πράγματι, είναι ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ναι. Το τραγούδι, ο πατέρας μου τραγουδούσα, ερασιτέχνης, τραγουδιστής και έπαιζε και μπουζούκι. Συγγνώμη, ερασιτέχνης, τραγουδούσε, ερασιτέχνης, τραγουδιστής. Σε κέντρο εμφανιστήκε ποτέ? Ναι, ναι, ναι. Αλλά ερασιτέχνικα δεν το έκανε σαν επάγγελμα, όπως στοχεύω να το κάνω εγώ δηλαδή. Ήδη το κάνω, να συνεχίσω να το κάνω. Από 3-4 χρονών πιτσιρίκι, δίπλα με όταν... να κάθομαι. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Να τον ακούω. Οι όταν είναι στο σπίτι δεν μέσα. Δεν έχουν βγει κατά λάθος. Το και μήλο... όταν λέει το μήλο κάτι από τη μιλιά πέφτει. Άρα έτσι ακριβώς. Κανονικότατα, έτσι δεν είναι. Εγώ ήμουν το κλασικό πιτσιρίκι. Βούρτσα στον καθρέφτη μπροστά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. Αγαπημένη σου, δηλαδή, θυμάσαι, ξέρω εγώ, με ποιο τραγούδι καθώς στον καθρέφτη μπροστά, με τη βούρτσα, ποιο τραγούδι τραγουδούσε. Ναι, μικρή. Να πω την αλήθεια, το κομμάτι που τραγουδούσα πολύ. Είναι το κόκκινο φουστάνι. Α, ναι, πολύ ωραίο. Αν και δεν έχει όμως σχέση με αυτό που θέλω να κάνω, με το ύφος που έχω εγώ. Κοίταξε, να σου πω κάτι, ότι είσαι μικρή. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά νομίζω πράγματα από τότε μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι στη ζωή σου και γενικά στο χαρακτήρα σου. Και νομίζω ότι σήμερα είσαι ο εαυτός σου και είναι αυτό το πράγμα που θες να κάνεις. Έτσι, έτσι. Σήμερα. Το ύφος που ακολουθείς, ποιο είναι? Είναι πιο. Βέβαια έχει κάποιες επιρροές λαϊκές, αλλά όσον αφορά. Τώρα λαϊκά κομμάτια πιο έντεχνα, ας πούμε. Ναι. Ή μάλλον η διαφορά έγκυται στην ερμηνεία. Πιο έντεχνη ερμηνεία. Μάλιστα. Όχι τόσο λαϊκή. Αυτό. Είναι ένα συνδυασμό του λαϊκού με το έντεχνο. Όχι ακριβώς λαϊκό. Κάποιες πινελιές λαϊκές. Πολύ λίγες πινελιές όμως. Η βάση είναι pop, rock, έντεχνο. Αγαπημένος τραγουδιστής. Αγαπημένος τραγουδιστής είναι ο Διονύσης Χινάς. Α! Πολύ αγαπημένος. Ναι, ναι, ναι. Από πολύ μικρή ηλικία. Και φαντάζομαι ότι θα ήθελες να συνεργαστείς κιόλας. Σαφέστατα. Εντύπωση μου κάνει για το Διονύση Κινά. Ο Διονύσης Κινάς κάνει κάποιες εμφανίσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη σε διάφορα, σε διάφορα μέρη. Και είναι έτσι να πάει να το δώσει. Είναι στον Όμιλο εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν φανταστικός παιδιά. Ναι, και εγώ τον επισκέφτηκα. Είναι, είναι είδα το φανταστικός, πρόγραμμα, ναι. Πραγματικά είναι φανταστικός. Με ποιους ακόμα θα ήθελες να συνεργαστείς? Ορίστε. Δεν ακουγόμαστε. Ναι, ναι, καλά. Με ποιους ακόμα θα ήθελες να συνεργαστείς? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μπορεί να ανοίξει λίγο τον ήχο στο monitor έτσι για να ακουγόμαστε. Ναι, τώρα, τώρα, τώρα εντάξει, ακούγομαι. Λοιπόν, σαν πρώτη επιλογή, όπως σας είπα, ο Διονύσης Γενάς, τώρα σαν κάτι άλλο δεν έχω στο μυαλό μου. Μ' αρέσει ο Δάντης, μ' αρέσει... Δεν ξέρω, μ' αρέσουν οι μπλε. Μ' αρέσουν πολλά άτομα. Είσαι πιο ρωστή, γιατί αυτό και Χάρης Αλεξίου. Απ' λοιπόν, την άλλη, κλασική απάντηση. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, και σε λίγο, επιστρέφοντας, θα ξεκινήσουμε με τραγούδι. Έτσι. Έτσι, για να ανεβάσουμε και τη διάθεσή μας. Λοιπόν, διαφημίσεις, μην φύγει κανείς, σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Νατάσα Κωνσταντίνου είναι κοντά μας. Λοιπόν, Νατάσα, μου είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με τραγούδι. Τι θα ακούσουμε καταρχήν, πες μας λίγο. Θα ακούσουμε το Σε Φοβάμαι, ένα κομμάτι έτσι pop dance καλοκαιρινό.
Στίχη μουσική είναι δική μου, αν ορχήστρος είναι Πέτρο Σαουλίδης. Α, ένα και μοναδικό, μαεστράρας. Έτσι, Πέτρο Σαουλίδης. Λοιπόν, φοβάσαι κάτι στη ζωή σου εσύ? Θα μου το πεις αφού ακούσουμε το τραγούδι, έτσι. Σκέψου το. Πάμε. Φοβερό κομμάτι, έτσι. Το μόνο που φοβάμαι είναι τα ύψη. Τα ύψη. Μόνο αυτό. Δηλαδή δεν θα πέφτεις αέρα, δεν θα κάνεις παραπέντε. Με τίποτα. Θα με χάνατε την ίδια ώρα. Καθίστε, καθίστε, παιδιά. Δηλαδή ο Κετή μου είπε, λέει το φοβάμαι, καλύτερα μόνη μου να είμαι. Λέω εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα ανταποκρίνεται και για σένα. Εντάξει, κανείς δεν επιζητά τη μοναξιά παρά για λίγες στιγμές. Αν εννοείς αυτό. Εντάξει, σίγουρα. Μπορεί να φοβάσαι συγκεκριμένο άνθρωπο για να λες καλύτερα μοναχικό να είμαι. Αυτό ήθελα πραγματικά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πέτρος Σαουλίδης, όπως είπαμε, έχει κάνει ολόκληρη την ενορχήστρωση. Εμένα μου άρεσε που είπες ότι η στίχη είναι δική σου. Ναι, αυτό και εγώ θα έλεγα. Στίχη μουσική. Δηλαδή γράψε και κομμάτια. Ορίστε. Όσον αφορά το στίχο, τι ήταν αυτό το οποίο σε έκανε από μια ερωτική απογοήτευση, κάτι. Όχι, δεν είχε να κάνει με αυτό. Απλά έτσι, ας πούμε. Σου ήρθε. Μου ήρθε έμπνευση. Να σου πω κάτι. Ποιες ώρες σου έρχεται έμπνευση να γράψεις? Μην μου πεις βραδινές, γιατί όλοι μου λένε βράδυ, ρε παιδιά. Αν σου πω ότι μπορεί να ονειρευτώ και στίχο, θα το πιστέψεις? Έχει πάντα δίπλα μου, όταν κοιμάμαι, έχω ένα χαρτί, ένα στυλό. Ναι. Έχει τύχει, ας πούμε, να κοιμηθώ και να στο όνειρό μου να ονειρευτώ στίχο και να καθίσω και να γράψω εκείνη την ώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, πραγματικά. Έτσι, δηλαδή, σου έρχεται αυθόρμητα ένα στίχο. Ας πούμε, δεν σκέφτεσαι από μια κατάσταση που έχει ζήσει ότι θέλει να την κάνει τραγούδι. Μπορεί να είναι μια κατάσταση που έζησα εγώ, μπορεί να είναι μια κατάσταση που άκουσα. Φίλοι. Οι φίλοι, ναι. Που είδα στην τηλεόραση κάτι. Από οτιδήποτε. Η μεγαλύτερη αγωνία ενός καλλιτέχνη ποια είναι, πιστεύεις, Νατάσα? Το να βρίσκει δουλειά. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα πλέον.
Παλιά δούλευαν συνέχεια τώρα. Οπότε μπορώ να πω ότι αισθάνεσαι και ανασφάλεια, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα.